Ο Δήμαρχος Βόλου, ο κύριος Αγγελέας Μπέος. Να τα ακούσουμε, δεν τα έχουμε μοντάρει. Ό,τι λέει το προβάλλουμε και μετά θα το σχολιάσουμε. Βάλτε και τον κύριο Περί να τα ακούει, παρακαλώ πάρα πολύ. Τόσο αυτοί που συμμετέχουν στην εκπομπή. Εμένα δεν με πειράζει, έχουν αδικήσει την πόλη του Βόλου. Ελπίζω και εύχομαι να διορθώσουν. Αν έχουν κάτι προσωπικό με μένα, ας χτυπήσουν εμένα. Η πόλη του Βόλου λοιπόν, κάντε ένα διπορικό, αν είστε μάγκες, να πάει ο Γιώργος, να μην ονομάσω, στις άλλες περιοχές της Θεσσαλίας. Θα κλάψει και να δει το Βόλο. Εμείς έτσι απαντάμε στα σχόλια. Όταν αναφέρεται σε μένα και λέει για ανθρώπους οι οποίοι ό,τι και να τους πεις δεν πρόκειται να αλλάξουν την άποψή τους για μένα και τη σχέση. Και μιλάω για καλλιτέχνες, για ανθρώπους που έχουν δουλέψει μαζί μου, που κάνουμε παρέα και να μην αναπώ και τι άλλο. Γενικά είμαστε πολύ δεμένοι. Υπάρχει αλληλένδετο σεβασμός και εκτίμηση σε μένα και εγώ σε αυτούς. Και κάθεται και λέει αηδίες, γιατί αηδίες λέει, δηλαδή ότι δεν με ανέφερε ο Οικονομόπουλος στην παρουσίαση που πήγαμε μαζί με τον Αργυρό. Αυτά λοιπόν, ας ρωτήσετε τον Νίκο τον Οικονομόπουλο την άποψή του για μένα. Άρα λοιπόν, ρε Γιώργο, αυτό που κάνεις δεν βγάζεις είδηση και ούτε μπορείς να μειώσεις κάποιον άνθρωπο με τέτοιες αηδίες που λέει. Όταν υπάρχει αδικία, όλοι οι άνθρωποι στεναχωριόμαστε. Και όταν μάλιστα ένας άνθρωπος όπως εγώ αδικείται και έχει προσφέρει τόσα πολλά, είναι άδικο. Θα μου πείτε, πουλάς ρε Δήμαρχε. Ναι, αλλά πουλάς πες τις αλήθειες. Όμορφες αλλαγές στο Δήμο, ωραίες αλλαγές και στο αθλητικό τμήμα του Βόλου. Δεν είναι μια συζήτηση εν εξελίξη, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η κατάληξη. Αυτό επιβάλλει μια συνάντηση επιχειρηματιών οι οποίοι θέλουν να ολοκληρώσουν ένα deal. Δήμαρχε, τώρα, επιδελικά. Να πω λοιπόν στον Γιώργο και στην εκπομπή. Όχι, να σε όχι ένα λεπτό μετά θα με ρωτήσεις. Ναι, να πω στον Γιώργο και στην εκπομπή και σε όλα αυτά τα αγόρια που συμμετέχουν εκεί και τα κορίτσια. Σε όλη τη Θεσσαλία είμαι ο μοναδικός δήμαρχος που ξαναβγήκα μετά την καταστροφή. Αν αυτό δεν λέει κάτι Γιώργο μου και σε αυτούς που είναι εκεί δεν πάνε να λέτε ό,τι θέλετε εσείς. Ξίδι. Δεν έχετε εκεί κοντά κανένα σούπερ μάρκετ άμα δεν σας αρέσει. Και ειδικά αυτός ο Περί, τι φοβερός τύπος είναι. Πάμε ρώτα τώρα. Έχουν μπει... Ελπίζω άμα είναι μάγκας να μην τα κόψει αυτά. Όταν ήρθε ναι. Ο κύριος Κασελάκης εδώ δεν πέρασε να σας δει. Με τον ερχόμο του κύριου Κασελάκη που με ρωτάς. Γυρίστε πίσω τις δηλώσεις μου πριν 40-50 μέρες. Τι είπα. Μονοψήφιος αριθμός έρχεται. Ποιος Κασελάκης τώρα, να σοβαρευτούμε λιγάκι. Να σοβαρευτούμε που ασχολείστε αν ο Τέιλορ ο Ράφτης πήγε στην Αμερική για το Thanksgiving. Για τρέλα μιλάμε. Αυτό απασχολεί ο Τέιλορ. Είναι Ράφτης στα ελληνικά. Το Τέιλορ. Έχω κάνει λίγα αγγλικά. Τώρα γιατί ράβει, ρωτήστε τον Κασελάκη. Ασχολείται τώρα η Ελλάδα με τέτοια προβλήματα, με τέτοιες κρίσεις, αν ο Τέιλορ πήγε στην Αμερική να γιορτάσει το Thanksgiving. Τι μας νοιάζει ρε μας που πάει ο Τέιλορ. Ρε σοβαρευτείτε λιγάκι. Με τι ασχολείστε ρε. Για τρέλα. Μα δεν είναι ικανός. Δεν έχει το, η πολιτική χρειάζεσαι να είσαι ηγέτης. Κοιτάζοντας αυτόν ένα Μικι Μάους. Τι να πω. Η Ελλάδα χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι είναι ηγέτες. Να ο κόσμος να τους εμπιστευτεί. Ο κύριος Κασελάκης είναι καλός για άλλα πράγματα. Να πάρει το σκυλάκι, να πάει μια βόλτα, να τον ακολουθείτε εσείς, να κάνεις και όλοι ο Περίς με τον Γιώργο και τα άλλα αγόρια στις εκπομπές. Ξαφνικά τώρα οι λίγοι δεν θα μας επιβάλλετε την άποψή σας. Πιστεύεις ότι ο Γιώργος δεν σε εκτιμά και δεν σε σέβεται? Το τι λέμε, μπορεί να λέμε ό,τι θέλουμε. Οι πράξεις δείχνουν το τι άνθρωπος είσαι, τα πιστεύω σου και αν εκτιμάς ή δεν εκτιμάς. Λόγια μπορούμε να λέμε. Ο Ατζούντα αφιάβριο. Μπακλαβά πάντως.